Ξεκινήσαμε σήμερα το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά δημοτικού. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τα παιδιά 4, 5, 6 δημοτικού και έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης, ούτως ώστε όλα τα παιδιά όλου του νησιού να περάσουν αυτή τη χρονιά το πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταρτήσει. Πραγματικά πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μια επένδυση που μια κάνουμε, ώστε οι αυριανοί οδηγοί να βγουν στον δρόμο έχοντας άλλες παραστάσεις, άλλη κουλτούρα και μια άλλη προοπτική, σαφώς πιο καλή και πιο πλήρη σε σχέση με τους οδηγούς, οι οποίοι ενδεχομένως έβγαιναν τα παιδιά τα οποία έβγαιναν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι για μας ένα στίχημα, να δώσουμε στα νέα παιδιά μια επαρκή ενημέρωση, μια πολύ καλή γνώση οδηγού δικαδικής πληροφορίας. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα τους κάνει οδηγούς, αλλά ως αυριανοί οδηγοί να ξεκινήσουν από πολύ μικρές ηλικίες, ως χρήστες του δρόμου, των πεζοδρομίων, στις πλατείες, όταν κυκλοφορούν μέσα στην πόλη, όταν πηγαίνουν από και προς κατευθύνονται στο σχολείο ή όπου αλλού κινούνται, να έχουν κατά νου βασικούς κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε δει ότι στις νεαρές ηλικίες, ξεκινώντας από πολύ μικρά τα παιδιά, λείπει και γι' αυτό θέλαμε να παρέμβουμε και να κάνουμε όλο αυτό το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα αυτό με θεματικές ενότητες, τις οποίες έχουμε καταρτήσει και σε συνεργασία και με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και όποιον άλλο φορέα και σύλλογο είναι διαθέσιμος να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε, με ιδέες και με την δική του συνεισφορά και παρουσία, ούτως ώστε σε όλες τις περιοχές του νησιού μας να προσφέρουμε αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης για τα παιδιά. Οι επόμενες φάσεις, τις οποίες θα έχει το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, θα αφορά, έχουμε στοχευμένα φέτος πρόγραμμα, καταρτήσει πρόγραμμα που αφορά την κυκλοφορία με το ποδήλατο και θα κάνουμε και μια ενημέρωση σε μεγαλύτερες ηλικίες, παιδιά γυμνασίων, κυρίως όσον αφορά την κυκλοφορία με δίκτυα οχήματα, που βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια υψηλή παραβατικότητα και σαφώς έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα με εμπλεκόμενους οδηγούς δικύκλου, νεαρής ηλικίας. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης για τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια και το σχεδιασμό και την υποστήριξη που έχουμε για την τρέχουσα σχολική περίοδο, καθώς και οποιονδήποτε άλλο βοήθησε ούτως ώστε το όραμα της κυκλοφοριακής αγωγής από το Δήμο Τροχιάς Κέρκυρας να γίνει πραγματικότητα.